κλαίγοντας. Ναι. Αλλά το πράγμα της ήταν ψιλοψεύτικο. Και μου λέει, δεν σου είπα κάτι, μου λέει, πρέπει να σου πω οπωσδήποτε. Και εγώ μπορεί να φύγω αύριο, μου λέει, αλλά πρέπει να σου το πω, μου λέει, γιατί δεν θέλω να το κρατάω άλλο. Και μου είπε ότι η πληροφορία αυτή την πήρα από σένα, ότι ήρθε ο Σπύρος και μου είπε αυτό το πράγμα. Και ξεχάσετε το λάθος. Και άλλα διάφορα τα οποία τα μεγέθυνε τόσο πολύ, τα οποία ήταν για μένα άκρος κατηνίστικα. Δεν τα πίστεψα τίποτα φυσικά. Γιατί καταλαβαίνω πως πήγε το συγκεκριμένο άτομο και κατάλαβα ότι ήθελα να σπάσει αυτό που έχω τη φιλία από εδώ. Εχθές ήταν τέλειο στο έπαθλο, περάσαμε φοβερά, κάθισα και στη σωστή θέση ώστε ο Ηλίας ο Γκότζος να μην μου τρώει επιτέλους το φαγητό. Αλλά πώς έγινε πάλι και άπλωσε χέρι και κάτι άρπαξε από το έπαθλο μου. Δεν μπορώ να ξέρω. Καλά μου τα έλεγε η φίλη μου Ελευθερίου. Φίδησε κι εσύ. Πάω να παρακολουθήσω άλλον ώρα. Δεν το πίστευα το μεταξύ και έκανα νοήματα στους υπόλοιπους, έλεγα όντως. Και μου λέγανε ναι. Αλήθεια. Εγώ νομίζω τρολάρουν, δεν παίζει. Λέω ότι είναι βρώμα του Μαρτίκα θα είναι, λέω. Δεν μπορεί. Και εγώ έτσι κατάλαβα στην αρχή, αλλά όχι, όντως παιδιά. Απαράδεκτο. Δηλαδή το λιγότερο μπορώ να πω. Γιατί αυτή η λίγη ώρα που έχουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε και να ανοίξουμε την ψυχή μας για να δει ο κόσμος έξω τι ο καθένας πρεσβεύει. Είναι ιερή. Είναι πραγματικά ιερή. Απίστευτο έτσι. Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει. Εντάξει, για εμάς μπορεί να μας φαίνεται αστείο, αλλά για αυτούς φαντάζομαι τώρα ότι όντως ό,τι είπανε το έμαθα και το ξέρει. Δηλαδή... Παιδιά, είναι η πιο ιερή στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να δίνω προσωπική συνέντευξη και που λέει ο λόγος να μην θέλω ούτε εσείς να είστε εκεί κοντά. Γιατί όχι ότι θα πω κάτι, αλλά είναι σαν να ανοίγει τον εαυτό σου, ρε παιδί. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να μην το μαθαίνει κανένας άλλος. Γι' αυτό είναι οι μυστικές οι συνεντεύξεις. Είναι μυστικό από όλους εκτός από την ελευθερία. Πέρα από την πλάκα τώρα, ας μην τα διακομωδούμε όλα. Εδώ στο Survivor έχουμε δύο απόρριτες στιγμές για τους υπόλοιπους συμπαίκτες μας. Πρώτη στιγμή είναι όταν ψηφίζουμε και είμαστε μόνοι μας εκεί μπροστά και κανένας μπορεί να μην μάθει τι έχουμε ψηφίσει. Και η δεύτερη στιγμή είναι η προσωπική μας συνέντευξη, όπως αυτή εδώ τώρα, που μπορώ να λέω ό,τι θέλω, ό,τι μου αρέσει και ό,τι εγώ νιώθω ότι ίσως με στεναχωρήσει, με νευριάσει κτλ. Αν ο συμπαίχτης μου κάθεται από πίσω και τα ακούει, σημαίνει ότι γνωρίζει τι εγώ λέω στον έξω κόσμο. Άρα γνωρίζει πώς μπορεί να συνεχιστεί το παιχνίδι και είτε απασχολεί τον ίδιο είτε κάποιον άλλο συμπαίχτη του να κάτσει να το κάνει θέμα και να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Τον είδατε όμως το Μάριο χθες, τι έπαρση που είχε όταν έπαιζε με τον Τάκη, έλα παππού να σου δείξω. Θεώρησε σωστό να μου κάνει χιούμορ, χωρίς να με κοιτάζει, μιλώντας στην ομάδα του, ότι οι πίστες αυτές είναι φτιαγμένες για να παίζουν και κάποιοι παππούδες. Εντάξει, χαρά μας να έχουμε και ηλικιωμένους εδώ και κάτι τέτοια. Ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, που έχει συγκλονίσει με τα ερωτικά του όλο το Πανελλήνιο, θεώρησε και σωστό αυτή τη φορά να πικάρει και να κάνει χαβαλέ για την ηλικία τη δικιά μου και γιατί όχι αν μη τι άλλο να θίξει με κάποια ηλικία μέση, γιατί είμαι όντως κοντά στα 50 παραλίγο. Δηλαδή τι, εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε στο Survivor επειδή αυτός είναι πιο νέος ή διότι το Survivor είναι απαιτητικό. Δείχνουμε ότι μπορούμε και άλλοι άνθρωποι σαν και εμένα, δεν είμαι μόνο εγώ μπορούμε. Και καλό θα κάνει να σταματήσει αυτό το πράγμα, όσο είναι καιρός. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ όταν κέρδισα χθες τον Σπύρο τον Μαρτίκα, του λέω μετά να πάρει σε μένα, του λέω. Αν αρχή του παιχνιδιού με δεσπαθού. Διάλεξε με να με διαλέξει. Και όντως με διάλεξε. Και δεν πήρε. Αυτό που ήθελα εγώ να γίνει έγινε. Μπήκα μέσα και τον κέρδισα. Ο Τάκης σημαδεύει. Περνάει τρίτο καλάθι. Ποιος τον κρατάει τώρα. 9-7 το σκορ. Τεντώνει αυτιά ο παππούς.
και πέφτει στην αγκαλιά του Μάριο. Ωραία εικόνα. Ποιος ο παππούς! Ποιος ο παππούς!